Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μια πάρα πολύ ωραία, γρήγορη και χορταστική συνταγή κυμαδοψωμάκια ή ψωμάκια γεμιστά με κυμά. Είχαμε φτιάξει και κάτι ανάλογο, τυρόψωμο, το οποίο ήταν στριφτό. Μπορείτε να ανατρέξετε και πίσω στο κανάλι μου να βρείτε τη συνταγή, θα σας τη γράψω και στην περιγραφή να τη δείτε. Σήμερα η συνταγή που θα φτιάξουμε είναι επίσης πολύ εύκολη. Θα γίνουν ατομικά κυμαδοψωμάκια, πάρα πολύ νόστιμα, ειδικά για κολατσιό, μπουφέ, για το σχολείο, πάρα πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε 1 κιλό αλεύρι φαρίνα. Κόκκινο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αυτό είναι και το μυστικό της συνταγής άλλωστε. Το ζυμαράκι που θα φτιάξουμε δεν θέλει φούσκωμα, δεν θα περιμένουμε να φουσκώσει. Θα το φτιάξουμε, θα το ζυμώσουμε, θα κάνουμε τη γέμιση πολύ γρήγορα και θα δείτε πόσο γρήγορα και εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Βάζουμε σε ένα μπολάκι το αλεύρι, θα βάλουμε 1 κουταλάκι του γλυκού μόνο αλάτι. Θα βάλουμε 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Τώρα εδώ έχουμε 500 ml χλιαρό νερό. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μάλλον όλο, όσο πάρει το αλεύρι. Σιγά σιγά θα ανοίξουμε μια τρυπούλα. Το αλεύρι το έχω κοσκινήσει και μια φορά. Άμα θέλετε κι εσείς έτσι όσες φορές το κοσκινήσετε γίνεται πιο αφράτο το ζυμαράκι μας. Αρχίσουμε και βάζουμε νεράκι. Και σιγά σιγά θα φτιάξουμε το ζυμαράκι μας. Θα βάζετε σιγά σιγά το νεράκι και θα ζυμώνετε ώστε να φτιάξετε μια μπαλίτσα που να μην κολλάει στα χέρια σας. Ας βάλουμε μια πετσέτα από κάτω, γιατί γλιστράει και το ταψάκι. Όλα τα ζυμαράκια τα φτιάχνω στο χέρι μου. Άμα θέλετε όμως, μπορείτε να το βάλετε και στο μίξερ. Στο γάτζο βασικά, όχι στο μίξερ. Στο γάτζο για να φτιάξετε, δεν το φτιάχνω εγώ, ποτέ δεν το βάζω εκεί. Πιάστηκε το χέρι μου. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έχω πει και άλλη φορά, γυμναζόμαστε. Γυμναζόμαστε και στην κουζίνα. Ωραία. Κοιτάξτε. Μόνο του ήρθε και έγινε. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Θα το αφήσουμε στο μπολάκι. Θα το σκεπάσω με την πετσετούλα που έχω εδώ πέρα, για να μην ξεραθεί. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Και πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τη γέμισή μας στο καζάκι μας που έχουμε ανάψει. Έχουμε βάλει ένα τηγανάκι με ελαιόλαδο. Θα τσιγαρίσουμε ένα ξερό κρεμμύδι πολύ ψιλοκομμένο. Ή όσο ψιλοκομμένο μπορείτε. Θα περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το λάδι μας. Και θα βάλουμε. Θα το αφήσουμε 2 λεπτάκια να σοταριστεί και στη συνέχεια θα ρίξουμε μισό κιλό κυμά, ό,τι κυμά θέλετε. Μοσχαρίσιο, ανάμεικτο, χοιρινό. Εγώ έχω βάλει χοιρινό και μοσχαρίσιο, ανάμεικτο. Βάζουμε το κυμά. Ωραία, το ανακατεύουμε να σπρίσει πολύ καλά, να σχεδόν να ψηθεί. Θέλουμε περίπου έτοιμο. Θα προσθέσουμε 1 κουταλιά της σούπας ντοματοπολτό. Δεν θα προσθέσετε καθόλου σάλτσα, όχι άλλη σάλτσα, μόνο τη 1 κουταλιά σούπας που βάλαμε.
Θα βάλουμε. Μάθηκε ξανά. Λοιπόν, θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Λίγο ρίγανη. Καλά, όσο μπαχαρικά, ό,τι μπαχαρικά θέλετε. Και γλυκιά πάπρικα. Θα το βάζω πολύ γλυκιά. Είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε και εσείς, δεν έχει σχεδόν καθόλου υγρά. Το έχουμε τσιγαρίσει πολύ καλά. Θα το κατεβάσουμε. Τώρα θα βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Δεν θα είναι μόνο κιμάς. Θα προσθέσουμε ένα αυγό και τριμμένο τυράκι. Τριμμένη φέτα πήγα να πω, φέτα τυράκι. Ό,τι τυράκι θέλετε κι εσείς βάλτε. Να μην είναι και πάρα πολύ αλμυρό. Γιατί βάλαμε και πολύ αλάτι και στο κιμά. Όχι, πολύ αλάτι δεν βάλαμε. Βάλαμε αλάτι στο κιμά, βάλαμε και αλάτι και στο ζυμαράκι. Τώρα εδώ τα ανακατεύουμε. Πάτε ένα κουτάλι. Να ανακατευτεί και το αυγό μέσα, έτσι λίγο για να δέσει. Τώρα θα δω εγώ, έχω βγάλει και τη φρυγανιά όπως έχετε δει. Θα δω τώρα αν έχει υγρά. Αν έχει θα βάλω και λίγο μια κουταλιά φρυγανιά. Τριμμένη. Αλλιώς δεν θα βάλω τίποτα. Για να δούμε. Βλέποντας και κάνοντας είναι η μαγειρική. Ωραία! Επειδή νομίζω θα βγάλει λίγα υγρά, γιατί τώρα το τυράκι θα λιώσει μέχρι εγώ να φτιάξω το ζυμαράκι, βάλτε κι εσείς λίγο φρυγανιά. Έτσι, μια-δυο κουταλιές της σούπας, όχι παραπάνω. Για να είμαστε σίγουροι, η γέμιση είναι έτοιμη. Όση ώρα εμείς θα φτιάξουμε το ζυμαράκι, θα κρυώσει κιόλας, γιατί δεν θέλουμε να τη βάλουμε ζεστή πάνω από το ζυμαράκι, θα μας λιώσει. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε το πάγκο μας καθαρό, γιατί θέλουμε να βάλουμε λίγο σπορέλαιο. Μου είχατε γράψει και άλλα σχόλια και στο τυρόψωμο κάποιοι, ότι το ζυμαράκι για να το ανοίξεις με αλεύρι. Ναι, για τα φύλλα, όταν θέλουμε να κάνουμε φύλλο πίτας, το ανοίγουμε με το αλεύρι για να πάει και να γίνει πολύ μεγάλο. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε φύλλο πίτας, εμείς θέλουμε να κάνουμε ψωμί. Άρα αυτό εδώ το ψωμάκι, κοιτάξτε τι ωραίο τώρα που είναι εδώ πέρα, τι μαλακό. Θα το πάρουμε, θα το κάνουμε το πάγκο μας έτσι να μην κολλήσει. Το γυρίσουμε και κάνα δυο φορές. Θέλουμε να το ανοίξουμε όπως στρογγυλό κυρίως, για να δούμε τώρα πώς θα βγει. Πάνω στο λαδάκι, όχι πάνω σε αλεύρι. Όσο μπορείτε. Κατά τον ίδιο τρόπο είχαμε φτιάξει και το τυρόψωμο. Καλά, ό,τι γέμιση θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα. Και κασέρι. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη γέμιση στο ζυμαράκι. Την έχω βάλει και σε ένα πιάτο. Θα χρησιμοποιήσω το χέρι μου καλύτερα. Γιατί θέλω έτσι να πάει παντού. Όση γέμιση περισσέψει, μην την πετάξετε. Κάντε κάτι άλλο. Μακαρόνια με κιμά μπορείτε να φάτε. Μην την πετάξετε. Ίσως να χρειαζόταν λίγο λιγότερο κιμά ή λίγο λιγότερο τυράκι, γιατί έβαλα μάλλον πολύ τυράκι, αλλά δεν πειράζει, εμένα μου αρέσει το τυρί, έτσι δεν ήθελα να έχει μόνο κιμά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα. Παίρνουμε και αυτό το εργαλείο, θα το ξεκολλήσουμε, αν και ξεκολλάει. Ορίστε, θα το κάνουμε ένα ρολάκι. Εύκολα γίνεται, επιλέξτε και εδώ λίγο τις άκρες. Άρα ξεκολλάει, γιατί βάλαμε και το λάδι. Να κλείστε το εδώ καλά, για να μην φύγει ο κιμάς. Και τώρα ρολάρετε το,
να μεγαλώσει λίγο, να μην είναι τόσο χοντρό. Κοιτάξτε, εύκολα γίνεται. Όσο πιο μακρινό το κάνετε, τόσο πιο πολλά κομμάτια θα βγουν. Αυτά θα φουσκώσουν κιόλας στο ψήσιμο, άρα δεν θέλουμε να είναι τέτοια, θα βγουν διπλάσια. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει και τι μακρινό. Το φέρω λίγο πιο εδώ, δεν φαίνεται έτσι. Τώρα θα πάρουμε αυτό το... ή με ένα μαχαίρι, απλά επειδή εγώ το κάνω πάνω στο πάγκο μου για να μην φωνάζει ο άντρας μου, γιατί θα του το χαλάσω. Παίρνουμε και ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Μπορεί να χρειαστούμε και δύο ταψάκια. Να δούμε τώρα. Και κόβουμε. Να γίνουν έτσι. Να βάζουμε στο ταψάκι. Θα σας το δείξω πώς βγαίνει. Έτσι βγαίνει. Δύο δαχτυλάκια πάχος, σας λέω εγώ, έτσι δηλαδή πως τα κόβω τώρα. Κοιτάξτε εδώ στο ταψάκι, έτσι γίνω. Να δούμε και πόσα κομμάτια θα βγούνε. Θα τα βάλετε στο ταψάκι σας αραιά μεταξύ τους, γιατί θα πλώσουν κατά το ψήσιμο, καλά που το είπα, για να ανοίξω και το φούρνο στους 200 βαθμούς πάνω κάτω, όλος ο φούρνος να ζεσταίνεται. Είμαστε εδώ, 21 κομμάτια. Έτσι απλό χωρατάβαλα το ένα με το άλλο. Οπα. Και έχουμε εδώ πέρα τώρα, σε ένα μπολάκι θα βάλετε ένα αυγό και λίγο νεράκι, θα το ανακατέψετε. Για να βάλουμε τώρα από κάθε ένα, πως το είπαμε, κύμαδο ψωμάκι, γιατί πάω να το πω ολοκληρωμένο ψωμάκι, δεν είναι, είναι κύμαδο ψωμάκι από πάνω, έτσι για να πάρουν και ωραίο χρώμα όσο μπορείτε. Φαίνονται λαχταριστά. Τελευταίο υλικό, τριμμένο κασέρι. Βάλαμε, αλείψαμε την επιφάνεια και με αυγό, με λίγο νεράκι που ανακατέψαμε και θα βάλουμε πολύ λίγο κασεράκι από πάνω. Βάλαμε και το κασέρι μας σε όλα και είμαστε έτοιμοι να τα ψήσουμε. Στους 200 βαθμούς, πάνω κάτω, όλος ο φούρνος, για 40 με 45 λεπτάκια. Θα δείτε κιόλας πώς θα πάει, πώς θα φουσκώσουν, πώς θα ψηθούν, να γίνουν όμορφα, να πάρουν ωραίο χρώμα και θα έρθουμε εδώ, φυσικά θα είμαστε εδώ για να τα δοκιμάσουμε. Πάμε να τα ψήσουμε. Τα γεμιστά ψωμάκια μας με κυμά είναι έτοιμα και κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν γίνει. Σας είχα πει ότι θα διπλασιαστούν. Λάθος έκανα, γιατί απλά γίνανε ακόμα πιο μεγάλα. Έγιναν εξαιρετικά. Κοιτάξτε και από κάτω πόσο πολύ έχουν ψηθεί. Τα έχω αφήσει κρυώσανε κιόλας για να μπορώ να τα κόψω, να σας τα δείξω καλύτερα. Ουσιαστικά είναι το ψωμάκι που τυλίξαμε, το κυμά με το τυράκι. Βάλαμε και το κασεράκι από πάνω, θα το δοκιμάσω. Είναι θεϊκά, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ιδανικά για την παραλία. Ξεχάστε το κολατσιό για το σχολείο από το Σεπτέμβριο τώρα πια. Να τα πάρετε, να τα φάτε, να τα δώσετε στα παιδιά σας. Χορταστική συνταγή ιδιαίτερη. Πολύ νόστιμη, να χορτάσει εσάς την οικογένειά σας, χωρίς σκόπο, χωρίς να περιμένουμε να φουσκώσει το ζυμαράκι. Φτιάξτε τη συνταγή μου, στείλτε μου σε σχόλιο τις εντυπώσεις σας, να κάνετε ένα like, να κάνετε ένα sub στο κανάλι μου για να με παρακολουθείτε, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ποστάρω ένα βιντεάκι. Να είσαστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε τώρα που ξεκίνησαν οι ζέστες, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια παρόλο που είναι καλοκαίρι, αλλά...
είναι καλοκαίρι πάλι τρώμε, μη σας πω ότι τρώμε και παραπάνω το καλοκαίρι. Γεια σας, να είστε καλά φίλοι μου, γεια σας, τα λέμε σε μια επόμενη συνταγή.